Welcome on board. May we have your attention while we point out some of the safety features? Hello, welcome. Where am I going? Michael will help you. Here you go. Hello. Boarding completed. Top markings along the cabin will illuminate the darkness and guide you to the new section. Slides are on and cross-check. Main doors at the front of the cabin. One left and one right. And two at the rear of the cabin. One left and one right. Where's the cabin? Four of the main exits in the center of the cabin. Two left and two right. Please notice the new exit. Ladies and gentlemen, my name is Vanina Vasilikou and I'm your senior cabin crew member for today. Further information may be found on the safety card. Please be aware that you see. Cotton bike Πάρτε κάτι, καφέ, τσάι. Καφέ, τσάι. Θέλετε, καφέ, τσάι. Ζάχαρη. Ορίστε το καφεδάκι σας. Καφέ, τσάι. Ladies and gentlemen, there will be some intense turbulence today. Here you go, sugar, milk. Ζάχαρη. Καφέ, τσάι. Είστε καλά. Καφέ, τσάι. Μισό λεπτάκι. Τσάι, καφέ. Θα πάρεις λίγο χυμό. Ορίστε. Θέλεις κάτι. Καλά είσαι. Έχω ένα θέμα. Μπορείς να αναλάβεις λίγο. Ανάλαβε λίγο. Καλά είσαι. Τι έγινε. Βλέπεις τα παιδάκια, δεν τα αντέχω, τα σχένομαι. Τι έπαθες, δεν κατάλαβα. Μα με κοιτούσε και γελούσε. Και εσύ δεν είπες τίποτα. Ποιος? Σιδεράκια στην ηλικία μου και μαλακίες. Για τα σιδεράκια κάνεις έτσι. Νομίζω ότι κάτι έπαθες. Αφού φαίνονται χάλια, δεν φαίνονται χάλια. Καθόλου δεν φαίνονται. Ναι, αυτό έλειπε να φαινόντουσαν κιόλας. Του είπα, βάλε τα καλύτερα. Δεν μοιάζει πώς το κοστίσουν. Γιατί χρειαζόσουν σιδεράκια. Όχι, παιδί μου, από τους πόνους το κατάλαβα. Το πώς έχω υποφέρει από αυτούς τους πόνους δεν περιγράφεται. Φρικτή κατάσταση, φρικτή. Τι σου πρέπει λέει, να τραβηχτούν κάτι νεύρα, κάτι λόδια. Γιατί αυτά μου προκαλούσαν. Κοίτα τώρα να δεις τους πόνους. Εγώ για μια εξαγωγή πήγα και έφυγα με σιδεράκια για 2 χρόνια. Δεν φταίει τι να μου πήρες. Καλέ, ο κάλυπτος του Μανχάταν. Και δεν κατάλαβα πονάς, δηλαδή. Για δες, έφυγε. Α, ναι, μια χαρά. Τέλεια. Εμείς τελειώσαμε με το σερβίρισμα. Τώρα ερχόμαστε κι εμείς. Βανίνα μου, εμείς είμαστε full crew. Το έχουμε. Θα σε ξεκουραστείς. Σας έφερα και το κρασάκι που μου ζητήσατε. Τέλεια, ευχαριστώ. Και για τον καφέ του κύριου Καρακάση. Θα τα κάνω εγώ. Φέρε μου ένα παύση πάνω, αν μπορείς, κρούσεις μου. Ναι. Το καφεδάκι σας. Καλώς τι. Σε σκεφτόμουν, Βανίνα. Πώς είσαι? Καλά, καλά. Καλά, δεν πονείς καθόλου. Ούτε και τώρα πονάω, πιστευτώ. Με τη μεταφορά, όλα καλά? Ναι, ναι, μια χαρά σίγουρα, ναι, ναι. Ξέρω ότι ήταν σημαντικό να τη γυρίσει τη Ξάνθη. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, σίγουρα. Πώς είσαι με τη μαμά σου? Να σας φέρω ένα σνακ. Όχι, όχι, Βανίνα, θέλω να ξεκουραστείς εσύ. Όχι, όχι, μια χαρά είμαι, κύριε Καρακάση. Φαίνεσαι λίγο ταλαιπωρημένη. Μήπως σας πειράζει που φοράω σιδεράκια? Φορά σιδεράκια. Βανίνα, είσαι καλά? Ναι, μα μια χαρά είμαι. Δεν φαίνεσαι καλά. Απλώς σου είπα ότι φαίνομαι ταλαιπωρημένη. Σου φαίνομαι σε ένα ταλαιπωρημένη. Εγώ μπορώ να σε καλύψω αν θες. Ξέρεις τι φταίει? Αυτό το σιδεράκι φταίει. Όλη την ώρα προσπαθώ να βγάλω κάτι που έχει κολλήσει. Και μου είπε αυτός, μου λέει, μην τα αφήνεις, γιατί όσο περισσότερο τα αφήνεις, τόσο χειρότερα θα κολλάει.
Καλά, κανένα χρόνο θα το φορέσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν κατάλαβα, πονάς δηλαδή. Άντε πάλι, όχι αγάπη μου, δεν πονάω, δεν πονάω. Αχ, Θεέ μου, το κρασί ξέχασα. Το κρασί? Τι θέση τον θυμάσαι? Το έχω σερβίρει, Βανίνα μου, εδώ και πολλή ώρα. Α. Σίγουρα είσαι καλά. Βανίνα. Κέτι. Κέτι. Ναι, ναι. Κουνηθούμε, πάμε να δώσουμε σνακ. Έλα, πάμε. Το έχεις? Ναι, ναι, το. Εσύ το έχεις? Εγώ ναι. Καλά, εγώ όταν είχα βάλει σιδεράκια, ήταν μια κόλαση. Σνακ. Σε δύο εβδομάδες δεν θα πονάς άλλο, θα συνηθίσεις. Πότε τα έβαλες όμως? Σνακ. Στο δημοτικό ήμουν μικρή, νομίζω. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Εσύ τα βάλεις μικρή. Εμένα τώρα στο χωριό που να ξέρει η γιαγιά μου για τα σιδεράκια. Γιαγιά σου. Ναι, παιδί μου, η γιαγιά μου με μεγάλωσε, δεν το έχω πει. Όχι, οι γονείς σου. Μετανάστες. Θα πάρετε ένα σνακ. Όταν γεννήθηκα, πήγαμε λίγο με τους γονείς μου στην Αστόρια. Αλλά μετά από κάνα χρόνο πέθανε πατέρας μου από είδημα στο κεφάλι. Θα πάρετε ένα σνακ. Αχ, λυπάμαι πολύ. Οπότε τι σου λέγα. Η μάνα μου. Θα πάρετε ένα σνακ. Α, ναι, η μάνα μου δεν μπορούσε να μεγαλώσει, ήταν και 29 χρονών. Οπότε αποφάσισε να με πάει από την Αστόρια στην Ξάνθη για λίγο. Έλα όμως που δεν επέστρεψε ποτέ, θα πάρετε ένα σνακ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, θα πάρετε ένα σνακ. Από ό,τι φαντάζομαι τώρα στο χωριό, ούτε τον δίατρο δεν είχαμε, όχι σιδεράκια. Αχ, σόρι, έπρεξα. Όχι, όχι καθόλου. Πες μου πώς τη λέγανε η μαμά σου. Βασιλική, δεν στο πει. Θα πάρετε ένα σνακ. Και τον πατέρα μου Νίκο. Γι' αυτό με βγάλανε Βανίνα. Βασιλική Συνικολίνα Βανίνα. Λίπια. Ναι. Η γιαγιά μου έλεγε ότι το έκαναν για να γιορτάσουν τον ερωτά τους. Μην ανησυχείτε, οι αναταράξεις σήμερα είναι αναμενόμενες. Ladies and gentlemen, due to turbulence, you have to fasten your seatbelts. The lights of the cabin will not turn off. Please make sure that none of the personal belongings are obstructing the crossing of the island when you see exit of the aircraft. Πάω να μαζέψω. Όχι, έρχομαι κι εγώ. Όχι, όχι, μείνε εδώ. Έλα, πάμε. Μισό λεπτό, Κέτι. Πάμε. Τα σκουπιδάκια σας, παρακαλώ. Τα σκουπιδάκια σας. Τα σκουπιδάκια σας, παρακαλώ. Εγώ είχα χρόνια να δω τη μάνα μου. Την τελευταία φορά που την είδα μου λέει: ευτυχώς έγινες αεροσυνοδός για να έρχεσαι να μας βλέπεις. Σου είπε τέτοιο πράγμα? Μόνο αυτό. Εδώ μου είπε ότι είχε ρίξει 2-3 παιδιά πριν από μένα και αναγκαστικά με κράτησε. Τα σκουπιδάκια σας. Ευχαριστώ. Ο γιατρός λέει ότι την άφηνε να κάνει ηλεκτρόση. Μετά έλεγε η γιαγιά μου: πηδούσα από τραπέζι, από καρέκλες. Προσπαθούσε να με κάνει να πέσω μια ώρα αρχίτερα. Δεν είναι πολύ αστείο. Είναι πολύ αστείο. Αλλά εγώ ήμουν πεισματάρα. Ήμουν πεισματάρα εγώ. Τα σκουπιδάκια σας. Μετά μου είπε μια φορά ότι με κρατούσε λέει στην αγκαλιά της και άρχισε να κλαίει. Και όλοι της λέγανε ότι είναι φυσιολογικό να κλαίει από χαρά. Αλλά εκείνη δεν έκλαιγε από χαρά. Έκλαιγε επειδή δεν μπορούσε να νιώσει τίποτα όταν με κρατούσε στα χέρια της. Σαν να μην ήμουν παιδί της. Ήλπιζε ότι με τον καιρό θα καταφέρει να με νιώσει η κόρη της, αλλά τελικά αποφάσισε να κάνει τη ζωή της. Και η γιαγιά σου? Η γιαγιούλα μου, γι' αυτήν τα κάνω όλα. Δεν ξέρω τι θα είχα γίνει αν δεν ήταν η γιαγιά μου. Ζει, ε. Όχι. Όχι, όχι, δεν ζει. Δεν... Της είχα υποσχεθεί να... Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν η τελευταία της επιθυμία. Η γιαγιά μου ήθελε οπωσδήποτε να ξαναγυρίσει στην Ξάνθη η κόρη της, έστω και έτσι. Δεν είσαι καλά, ε. Ναι, αγάπη μου, μια χαρά είμαι. Απλώς αυτό το σιδεράκι με έχει διαλύσει σήμερα. Τι άλλο να σου πω πια? Σε καταλαβαίνω. Όχι, δεν με καταλαβαίνεις. Δεν με καταλαβαίνεις. Γιατί εσύ έβαλες σιδεράκια μικρή. Γιατί δεν ξέρεις πώς είναι να έχεις αυτό τον πόνο μες στο στόμα σου, αυτό το πράγμα που σε τρυπάει και σε διαλύει. Όχι, δεν με καταλαβαίνεις. Έχω βάλει θεούς και δαίμονες να κανονίζουν αυτό το ταξίδι. Είναι πολύ δύσκολο. Κοστίζει πάρα πολύ να μεταφέρεις ένα πτώμα με το αεροπλάνο. Συγγνώμη. Κύριε μου, απαγορεύεται να είστε εδώ, σας παρακαλώ πολύ. Επιστρέψτε στη θέση σας. Επιστρέψτε στη θέση σας, πρέπει να καθίσετε. Άκουσα ότι υπάρχει ένα πτώμα στο αεροπλάνο. Όχι, κυρία μου, επιστρέψτε στη θέση σας. Άκουσα την κυρία να λέει ότι υπάρχει ένα πτώμα στο αεροπλάνο.
Καθίστε κάτω, αμέσως! Κάτσε στη θέση σου. Κάτσε στη θέση σου! Κέντη! Κάτσε στη θέση σου, Κέντη! Κέντη! Πρέπει να πάρω τη μαμά μου! Όχι, κάτσε στη θέση σου, Βανίνα! Κέντη! Κέντη, θέλω να πάρω τη μαμά μου, Κέντη! Βανίνα, κάτσε κάτω! Μαμά μου, ανάλαβες! Πρέπει να βάλεις σιδεράκι, αγάπη μου. Γεια σας. Γεια σας, καλή συνέχεια. Καληνύχτα. Γεια σας. Good night, thank you. Goodbye. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Συλληπιτήρια. Σας ευχαριστώ.